Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ο Νίκος με κατηγορεί ως προβοκάτορα, εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Ένα σχόλιο για το θάνατο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο, εντάξει, αμφιλεγόμενο. Αν μπορούμε να... Έγραψε τη δική του αρνητική ιστορία στη δική μας ανάγνωση και στη δική μας εκτίμηση. Μεγάλος άνθρωπος ήταν, έφυγε. Εντάξει. Μένουμε σε αυτό. Προχωράμε στα δικά μας. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι είστε ικανοποιημένοι στο ΚΚΕ από το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στο αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής οι καταγγελίες του ΚΚΕ για τις διαχρονικές, από ό,τι καταλαβαίνουμε, όπως έχετε πει, παρακολουθήσεις. Το ικανοποίηση είναι μια σχετική. Το κρίσιμο είναι ότι εξαντλώντας τα περιθώρια, τα οποία περιθώρια δίνονται από την Εξεταστική Επιτροπή, πρέπει να έρθει στην επιφάνεια και οι συγκεκριμένες ενέργειες που οδήγησαν στην άθλια παρακολούθηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, οι ευθύνες, αλλά και οι συγκεκριμένες ευθύνες για για 5 φορές συνέχεια καταγγελία παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ. Μια μεθόδευση, ενώ οι παρακολουθήσεις που στηρίζονται στο άθλιο θεσμικό πλαίσιο που έχουν από κοινού ψηφίσει τα κόμματα. Τώρα μιλάμε για τις παρακολουθήσεις. 100.000 παρακολουθήσεις Ελλήνων πολιτών. Βάλετε ότι με 10 ο καθένας, πάνω από 1 εκατομμύριο. Στην περίφημη δημοκρατία, στις δυτικές αξίες που θέλουμε να υπερασπιστούμε απέναντι απέναντι στον Πούτιν. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλο αυτό το κατασκεύασμα το προπαγανδιστικό περί αξιών, πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες πολίτες πρέπει να παρακολουθήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια για λόγους εθνικής ασφάλειας. Καλά, δεν είναι μόνο λόγια εθνικής ασφάλειας. Προφανώς είναι υπερβολικός ο αριθμός. Εγκληματική δράση, υπάρχουν διάφορα. Δεν είναι υπερβολικός. Είναι 100.000. 100.000 έχουν δοθεί εντολές παρακολούθησης. Και σας λέω, ο κάθε ένας από αυτούς δεν συνομίλησε με 10. Σωστά. Ναι. Ποιοι άλλοι έχουν καταγραφεί στη διάρκεια των δεδομένων που δεν ξέρουμε. Που δεν παρακολουθούνταν. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς πώς διαπιστώσατε ότι έχετε συνεταίρους στην ακρόαση στο ΚΚΕ? Μέσα από παράλληλες κλήσεις, μέσα από συγκεκριμένη ανίχνευση που έγινε από κέντρα και μάλιστα του εξωτερικού, τα οποία παρακολουθούσαν, και γι' αυτό λέει δεν μπορούσαν να βρούνε ποιοι ήταν πίσω από την διαδικασία αυτή. Και αυτό ήταν σε επανάληψη τουλάχιστον 5 φορές με βάση τα προβλήματα που δημιουργούν, ξέρετε, αυτές οι λεγόμενες επικαλύψεις. Ναι, τώρα, όταν λέτε κέντρα του εξωτερικού, δηλαδή γινόταν η δουλειά απ' έξω, όχι εντός Ελλάδας. Αυτό μας είπε η πρώτη έκθεση που έγινε το 2016 και γι' αυτό δεν μπορούσαν να τα βρουν. Και τώρα ελπίζετε ότι η τεχνολογία υπάρχει. Είχαμε και ένα δημοσίευμα σχετικό προχθές από μια ερευνητική ομάδα που συμμετέχουν συνάδελφοι από πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης, που περιέγραφαν αυτό το πράγμα. Πώς από μακριά, απομακρυσμένα μπορείς αυτό να λέω. Ότι ελπίζετε ότι μέσω της εξεταστικής θα βρείτε άκρη? Αυτό ρωτάω. Κοιτάξτε, εμείς θα επιδιώξουμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι στην εποχή της τεχνολογίας και του 5G δεν μπορούν να εντοπιστούν ίχνη, δεν μπορούν να εντοπιστούν η φυσική και η ηθική αυτουργή των συγκεκριμένων ενεργειών. Είναι δεδομένες, για παράδειγμα, οι πολιτικές ευθύνες όσον αφορά την εντολή παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι δεδομένες οι πολιτικές ευθύνες. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να τις αποποιηθεί. Από εκεί και πέρα πρέπει να έρθει στην επιφάνεια αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι απαράδεκτο, δεν βελτιώνεται και πρέπει να καταργηθεί. Τι εννοείται? Καταλαβαίνουμε. Σε έναν εισαγγελέα ή 2 εισαγγελείς να δίνουν εντολή παρακολούθηση στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. Πώς όμως θα λειτουργήσει? Δεν πρέπει να έχει υπηρεσία πληροφοριών η χώρα? Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο πρώτα απ' όλα που δεν έχει υπηρεσία πληροφοριών. Το ζήτημα είναι. Θεωρείτε ότι εντολές για 15.000 επανασυνδέσεις, επισυνδέσεις, υπηρετούν εθνικούς σκοπούς και εθνική ασφάλεια? Όχι, αυτό είναι. Να πάμε στο θεσμικό, λοιπόν. Μιλάμε για το θεσμικό κομμάτι. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, πώς πρέπει να στηθεί και να λειτουργεί ένα τέτοιο φορέα? Σας λέω, εμείς δεν θα μπούμε στο πώς θα λειτουργήσει ένας μηχανισμός παρακολούθησης. Θα μπούμε στο πώς θα υπερασπιστούμε τα αναφέρετα δικαιώματα στα πλαίσια, αν θέλετε, και αυτής της δημοκρατίας,
του εργαζόμενου, του πολίτη, του φορολογούμενου, το να μην παρακολουθείτε με μία εντολή κάποιων κρατικών υπαλλήλων. Αλλά πρέπει κάπως να λειτουργήσει, γι' αυτό ρωτάω, δεν έχετε άποψη. Να είναι ένα δεύτερο εισαγγελέα. Πώς θα λειτουργήσει, δύο εισαγγελίες, 15 εισαγγελίες. Ξαναλέω, έχει χτιστεί βήμα το βήμα ένα θεσμικό καθεστώς, το οποίο δίνει τη δυνατότητα. Υπάρχουν διακρατικές συμφωνίες. Υπάρχουν οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματωθεί. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι έχουν περάσει. Πρόσφατα, με τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, καταργήθηκε η ενημέρωση του θύματος, το οποίο το παρακολουθούσαν, ότι το παρακολουθούσαν. Γνωρίζετε λοιπόν ότι υπάρχουν μια σειρά δεδομένα, υπάρχουν πρωτοβουλίες σε σχέση με το να καταργηθούν και συγκεκριμένα άρθρα και συγκεκριμένες ενέργειες. Από εκεί και πέρα το κρίσιμο είναι η επαγρύπνηση που πρέπει να έχει ένας κόσμος, γιατί ξέρετε, αυτή η λογική εντάσσεται σε ένα συνολικότερο καταστατικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αντιμετωπίζει τον λαό σαν εχθρό, το οποίο αντιμετωπίζει, αν θέλετε, τους απεργούς με βάση νόμους που περάσανε, ότι αποτελούν κίνδυνο, ενώ είναι ενσωματωμένη και η ευρωπαϊκή κατεύθυνση να θεωρείται ο ριζοσπαστισμός σαν μορφή τρομοκρατίας. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, κύριε Ζουφιανέ, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είδαμε ότι δημιουργήθηκε μια αναστάτωση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση και με, νομίζω, όλη η αντιπολίτευση ήθελε να υπάρξει ένα ψήφισμα για τις παρακολουθήσεις. Η Δημοτική Αρχή αντέδρασε. Χωράει σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ένα ψήφισμα για τις, όχι μόνο για τις παρακολουθήσεις, γενικότερα για πολιτικού χαρακτήρα ζητήματα. Ακούστε, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας πριν από 3 μήνες έγινε συζήτηση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και μάλιστα η συζήτηση αυτή κατέληξε σε ένα ψήφισμα το οποίο παίρνει το μέρος του Ζελένσκι, του ανθρώπου. Τι θα πάρει το επιτιθέμενο να πάρει? Να σας πω, ναι, βεβαίως, είναι μια πολιτική, κεντρική πολιτική άποψη αυτή και δεν αφορά τα δημοτικά ζητήματα της Αθήνας με τη λογική Μπακογιάννη. Σας λέω λοιπόν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας συζήτησε για την Ουκρανία, για τον πόλεμο. Δεν συζήτησε φυσικά τις συνέπειες της πολιτικής της κυβέρνησης, την πολιτική των κυρώσεων που την πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός και οι λαοί όλης της Ευρώπης, περιμένοντας έναν χειμώνα στον οποίο κυριολεκτικά θα αναστενάξουν οι προϋπολογισμοί μας, όσοι έχουν, αλλά πήρε θέση. Δεν μπορεί λοιπόν να συζητάς για τον Ζελένσκι και την Ουκρανία και να λες ότι παρακολουθήσεις είναι θέμα κεντρικής πολιτικής. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, το Δημοτικό Συμβούλιο να τιμά τον Γκουαϊδό, έναν αχυράνθρωπο των Αμερικάνων στην Βενεζουέλα που τον έχουν πουλήσει πλέον και οι ίδιοι οι Αμερικάνοι λόγω πετρελαίου, και να λέει ότι δεν μπορούμε να συζητάμε για παρακολουθήσεις. Είναι μια πολιτική την οποία τη χτίζει ο Δήμαρχος Μπακογιάννης, θέλει να φτιάξει ένα συνολικότερο προφίλ και φυσικά θέλει να είναι αρεστός και στο κόμμα του τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και απέτρεψε τη συζήτηση, όχι γενικά ένα ψήφισμα. Εμείς θα συμμετείχαμε σε μια συζήτηση, γιατί προφανώς δεν έχουμε μια συναντήληψη με άλλους σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζωφιανέ.